γράψει μια λίστα με τους πιο πλούσιους Έλληνες. Για παράδειγμα, αυτός είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Είμαι σίγουρος ότι όλοι τον ξέρετε από τον Ολυμπιακό. Και έχει net worth 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλά. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν ακόμη πιο πλούσιοι Έλληνες. Και ξεκινάμε με τον Βασίλη Φούρλη, ο οποίος έχει 400 εκατομμύρια net worth. Αυτός έχει τα οικεία στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Έχει τα Intersport στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην Τουρκία. Όπως επίσης και τα Athlete Foods στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο επόμενος είναι ο Απόστολος Βακάκης, ο οποίος έχει net worth 580 εκατομμύρια ευρώ. Γεννήθηκε το 1954 και από μικρός εργαζόταν σε οικοτεχνία για λούτρινα παιχνίδια. Ο πατέρας του κάποια στιγμή ίδρυσε μια εταιρεία κατασκευής λούτρινων παιχνιδιών, την El Greco. Κύριε Βακάκη, αυτή η κούκλα γεννήθηκε από ελληνικά χέρια? Ναι, βεβαίως. Όπως και όλα τα άλλα παιχνίδια που βλέπετε εδώ, έχουν γίνει από ελληνικά χέρια. Και πιο μετά την ανέλαβε ο Απόστολος και την πούλησε στη Hasbro. Hasbro, αν δεν ξέρετε, έχει πάρα πολλά παιχνίδια, επιτραπέζια, όπως επίσης και τα Nerf. Και μόλις πούλησε την εταιρεία του πατέρα του, την επόμενη χρονιά άνοιξε ένα μαγαζί στη Γλυφάδα με το όνομα Τζάμπο. Και μετά καταλάβατε τι έγινε και πώς εξελίχθηκε αυτό με τον Τζάμπο. Ο τύπος έφτιαξε τα Τζάμπο. Απόστολε, είσαι ένας legend. Εντάξει, αυτός ο τύπος ευθύνεται για τις διαφημίσεις του Τζάμπο. Έχεις καμιά ιδέα για απόγκριες? Fortnite, παιχταρά μου. Και το σκεπτικό ήταν να μιλάνε όλοι για τα Τζάμπο με πολύ φθηνά διαφημιστικά σποτάκια. Legend. Οικογένεια Σκλαβενίτη. Το 1954 ιδρύθηκε ο Σκλαβενίτης και στην αρχή ασχολόντουσαν μόνο με χοντρεμπόριο. Και το 1969 άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη στο Περιστέρι. Το 1975 ανοίγουν και ένα κατάστημα στον Πειραιά και μέχρι το 2013 είχαν ήδη 96 καταστήματα. Και από εκεί και μετά άρχισαν και αγόραζαν ό,τι εταιρεία με σούπερ μάρκετ υπήρχε στην Ελλάδα. Όπως τα Macro Cash & Carry. Όλα τα πήρανε. Μετά αγοράσαν και το Βερόπουλο. Λέει εδώ δικός μας και ο Βερόπουλος. Μετά αγοράσαν και το Μαρινόπουλο. Λέει και αυτός δικός μας. Και το 2017 απλά απορροφάει όλα τα καταστήματα Carrefour Μαρινόπουλος που ήταν 361 και απλά έγιναν όλα Σκλαβενίτης. Λέει μπρο, είναι όλα δικά μου έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή ο Σκλαβενίτης έχει περίπου στα 430 σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά. Και μόνο το 2020 είχε μεικτά έσοδα 3,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακραία η οικογένεια Σκλαβενίτη. Και τώρα πάμε στην οικογένεια Γιανακόπουλου. Όπου μάλλον οι περισσότεροι ξέρετε αυτή την οικογένεια από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, όπου κάποια στιγμή είχε τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο λόγος που ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι τόσο γνωστός είναι λόγος του πατέρα του, Παύλου Γιανακόπουλου, ο οποίος ήταν μεγάλος Έλληνας φαρμακοβιομήχανος και επίσης και πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Η οικογένεια Γιανακόπουλου εκτιμείται ότι έχει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ net worth. Τώρα ακριβώς εννοείται δεν έχω ιδέα πόσα λεφτά έχει όντως η οικογένεια Γιανακόπουλου. Γιατί γενικά αυτοί που έχουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα πολλές φορές τα λεφτά τους είναι λίγο σκουρόχρωμα. Άμα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ο λόγος που η οικογένεια αυτή έχει τόσα πολλά χρήματα δεν είναι τόσο πολύ από τον Παναθηναϊκό, αλλά από την Vianex, όπου είναι η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Όπου μόνο το 2019 είχε βγάλει 301 εκατομμύρια μεικτά κέρδη. Που ήταν πριν τον κορονοϊό. Οπότε σκεφτείτε λίγο. Α, ναι, ξέχασα. Επίσης ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έχει και το Black Hole, το οποίο είναι ένα μαγαζί που θέλω πάρα πολύ να πάω γιατί παίζει μελωδική τέκνο. Αυτό το βίντεο είναι καθαρά ψυχαγωγικό. Δεν είμαι κάποιος ειδικός και δεν ξέρω αν το network είναι ακριβώς αυτό που λέει. Εγώ στο ίντερνετ το βρήκα και σας το λέω. Κάποια από τα network είναι από παλιές έρευνες από το 2015-2010 κτλ. Και εννοείται τα πόσα λεφτά έχει ο καθένας το ξέρει μόνο ο ίδιος. Απλά το λέω για να μην παρεξηγούμαστε και μου λέτε αυτός δεν έχει τόσα λεφτά, έχει τόσα λεφτά. Σκάσε και βλέπε και γέλα! Και πάτα like! Σκάσε! Και τώρα πάμε στην οικογένεια Βαρδινογιάννη όπου έχει net worth περίπου 1 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και συγκεκριμένα ο Βάρδης Βαρδινογιάννης είναι Έλληνας επιχειρηματίας, εφοπλιστής και μεγιστάνας του πετρελαίου όπως λέει το Wikipedia. Είναι επικεφαλής του ομίλου Βαρδινογιάννη, όπου θεωρείται από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της ελληνικής οικονομίας. Μπρο, αυτό είναι βαρύ. Και γενικά είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας ναυτιλίας, όπου επίσης είναι πολύ βαρύ. Ο Βάρδης Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1993 στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο τύπος είναι 88 χρονών και το 1989 ίδρυσε το Μέγκα. Το κανάλι που ξέρουμε όλοι, το Μέγκα. Αυτό το έκανε. Και πέρα από το Μέγκα, το οποίο το είχε μέχρι το 2019, έχει και το Σταρ. Μέχρι και σήμερα. Είναι ακόμα δικό του το Σταρ. Α, επίσης έχει και το Αλφα. Ναι. Ξέχασα να το αναφέρω αυτό, συγγνώμη. Αλλά δεν σταματάμε εκεί πέρα γιατί ο Όμιλος Βαρδινογιάννη έχει και άλλα πράγματα. Έχει την Motor Oil, την Optima Bank, την Vegas Oil and Gas στην Αίγυπτο. Να μην πάει και λίγο στην Αίγυπτο, έχει έτσι κι αλλιώς και καράβια. Την Avin Oil, την Τράπεζα Πειραιός, την Anek Lines, το Athens Plaza. Δεν ήθελε και ένα ξενοδοχείο. Την Ave Group and Company, την Odeon. Πού θα βλέπει σινεμά. Επίσης τον τύπο, τον Βάρδη Βαρδινογιάννη, του είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας το 1990. Όχι μια απλή απόπειρα δολοφονίας. Πετάξανε στο αυτοκίνητό του 3 ρουκέτες. Αλλά επειδή το αυτοκίνητό του είχε τρελή θωράκιση, δεν έπαθε τίποτα.
Και τέλος ο τύπος είναι φίλος με την οικογένεια Kennedy. Ένας από τους γάμους της οικογένειας Kennedy γιορτάστηκε στη βίλα του Βαρδινογιάννη στην Εκάλη. Τι legend είναι αυτή! Και τώρα πάμε σε έναν άλλο legend, το Σοκράτη Κόκαλη. Ο οποίος έχει net worth περίπου 1,2 με 2 δισεκατομμύρια. Ο οποίος γεννήθηκε το 1939 και ζει ακόμη. Και είναι ένας τεράστιος μεγαλοεπιχειρηματίας που είναι και πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και πέρα από τον Ολυμπιακό είναι ο ιδρυτής και γενικά ο CEO της Intracom. Όπου δραστηριοποιείται στην κατασκευή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αλλά και ηλεκτρονικών και πληροφορικής. Δεν ξέρω τι σημαίνει, θα μάθουμε σε λίγο μαζί. Η εταιρεία του Intracom είναι γενικά πάρα πολύ γνωστή και είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Από ό,τι κατάλαβα, ασχολείται με ασύρματο ίντερνετ, το γνωστό WiFi. Έχει cloud servers και περίεργα τέτοια πράγματα. Ασχολείται μέχρι και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και πέρα από την Intracom, ίδρυσε και την Intralot, η οποία ασχολείται με συστήματα τυχερών παιχνιδιών. Να φανταστείτε γενικά ότι κάνει ο PAP, το κάνει λόγω της Intralot, από αυτή τη εταιρεία. Όλα τα συστήματα, κίνο και όλα αυτά είναι Intralot, είναι του Κόκαλη. Α, επίσης έχει και την Intracat, όπου ασχολείται με κατασκευές, είναι κατασκευαστική εταιρεία. Και γενικά όλες αυτές οι εταιρείες του Κόκαλη είναι παγκόσμιες. Η Intralot μόνο το 2020 έκανε τζίρο 400 εκατομμύρια. Επίσης ο Σοκράτης είναι πολύ κολλητός με τον έναν και μοναδικό και rockstar Ανδρέα Παπανδρέου, legend. Και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού πάμε στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαβίδης, net worth 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Ιβάν Σαβίδης γεννήθηκε το 1959, είναι πολίτης της Ρωσίας ελληνικής καταγωγής. Ο Ιβάν το 1993 ήταν διευθυντής σε μια ρώσικη εταιρεία με τσιγάρα, την Donskoy Tabak, μέχρι και το 2004, όπου τότε ίδρυσε μια εταιρεία από την Agrocom. Η Agrocom ειδικεύεται σε πολλά πράγματα, όπως κρεατοπαραγωγή, εμφιάλωση νερού, συσκευασία προϊόντων, κατοχή θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, ιχθυοκαλλιεργιών και γενικά άλλα πολλά πράγματα. Πέρα από αυτό, στη Ρωσία έχει και μια εταιρεία με αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το 2018 πούλησε την Donskoy Tabak, που ήταν η εταιρεία με τα τσιγάρα που είχε, σε κάτι Ιαπωνέζους, για 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτές είναι οι επενδύσεις του μόνο στη Ρωσία. Στην Ελλάδα έχει το Μακεδονία Παλάς, όλοι το ξέρετε. Και μετά από λίγο λέει, ξέρεις τι, θα αγοράσω και την Secap, όπου είναι μια καπνοβιομηχανία, όπου την πούλησε μαζί με την άλλη τη ρώσικη του εταιρεία στους Ιαπωνέζους. Το 2014 αγόρασε πολλές εκτάσεις στο Παλιούρι Χαλκιδικής, μαζί με ένα ξενοδοχείο, το Ξενία. Το 2017 αγόρασε μια εταιρεία, την Olth. Και το 2020 αγόρασε ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο Πόρτο Καράς, για 205 εκατομμύρια. Εντάξει, μα ψηλά είναι μωρέ για τον Ιβάν. Αγόρασε όπως επίσης το 19% του Μέγκα. Αγόρασε και κάποιες εφημερίδες όπως το Έθνος, η Μερισία, το Epsilon TV. Τι άλλο, τι πράγματα ρε μπρο, ήρεμα. Και εννοείται ότι έχει και τον ΠΑΟΚ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά τα λίγα γενικά ο Ιβάν Σαβίδης. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο το ότι είχε όπλο τότε στον αγώνα με ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και τώρα σιγά σιγά πηγαίνουμε σε πολύ σοβαρά ονόματα. Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτός κι αν είναι ένας legend. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης γεννήθηκε το 1967. Είναι Έλληνας εφοπλιστής, επιχειρηματίας, αθλητικός, παράγοντας και πολιτικός. Αυτά τα λίγα. Έχει net worth 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά που ξέρουμε είναι τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Έχει την αυθυλιακή εταιρεία Capital Music. Όχι, πλάκα κάνω. Capital Maritime. Επίσης είναι και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού από το 2010 έως και σήμερα. Και το 2017 αγόρασε και μια αγγλική ομάδα, την Nottingham Forest. Επίσης έχει και την εταιρεία Alter Ego Media, όπου μέσα σε αυτήν την εταιρεία είναι το Βήμα, τα Νέα, One Channel, Mega Channel και in.gr. Πέρα από επιχειρηματίας, εφοπλιστής και όλα αυτά, ο τύπος είναι και στιχουργός. Γιατί τον Φεβρουάριο του 2021 έγραψε το στίχο του τραγουδιού Έξαμψη της Νατάσας Θεοδωρίδου. Ο τύπος είναι legend, bro. Αλλά ξέρω ότι πάνω κάτω όλοι αυτοί που είπαμε μέχρι στιγμής έχουν κάνει κάτι περίεργο στη ζωή τους. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν τα κακά, με ενδιαφέρουν τα καλά. Γιατί είμαστε good vibes. Όπως και το like και το subscribe που θα κάνετε αν σας αρέσει αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα. Και το σχόλιο που θα γράψετε πλούσιος, επειδή βλέπουμε τους πιο πλούσιους στην Ελλάδα. Και τώρα πάμε σε έναν άλλο legend, το Σπύρο Λάτσι, ο οποίος έχει net worth 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ επίσης. Ο τύπος αυτός είναι τραπεζίτης, εφοπλιστής, μεγιστάνας του πετρελαίου, από ό,τι λέει και το Wikipedia. Ο τύπος ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ιδιωτικούς τραπεζικούς ομίλους στην Ελβετία. Μου πήρε πολύ ώρα να το πω αυτό, το EFG Group. Είναι επίσης μεγαλομέτεχος των ελληνικών πετρελαίων, όπου είναι από τα top πετρέλαια στην Ελλάδα. Ο Σπύρος γεννήθηκε το 1946, οπότε εντάξει δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλος. Πέρα από αυτά που ανέφερα πριν, έχει και την Lambda Development, που είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Και αυτά τα λίγα που έχει κάνει η Lambda Development είναι, ας πούμε, έχει φτιάξει το The Mall Athens, έχει αναλάβει τα έργα του Ελληνικού, αυτό που ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το Golden Hall, το Mediterranean
Mediterranean Cosmos επίσης είναι δικό τους. Marina Flisvu είναι επίσης δικό τους. Και τώρα πάμε στο Φίλιππο Νιάρχο, ο οποίος έχει net worth 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Φίλιππος Νιάρχος γεννήθηκε το 1954. Είναι ένας Έλληνας εφοπλιστής, επιχειρηματίας και συλλέκτης έργων τέχνης. Και θα σας πω σε λίγο γενικά τι έργα τέχνης έχει ο τύπος. Έχει πολύ ακραία. Ο Φίλιππος Νιάρχος είναι το πρώτο από τα τρία παιδιά που είχε ο Σταύρος Νιάρχος, που μπορεί να τον ξέρετε τον πατέρα του από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει κάπου στην Αθήνα ένα τεράστιο τέλειο κτίριο που απλά είναι τερματισμένο. Αυτό. Ο Φίλιππος Νιάρχος ζει μόνιμα στο Παρίσι επειδή μπορεί. Και γενικά χαρακτηρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μυστικοπαθής, επειδή δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη και γενικά απλά κάνουν ότι γουστάρει επειδή είναι δισεκατομμυριούχος. Σιγά που θα κάτσω εγώ να μιλήσω στο αντένα. Πρε, άντε από εδώ, μη σας αγοράσω όλους τώρα. Ο Φίλιππος Νιάρχος γενικά ακολουθούσε τον πατέρα του παντού. Από ό,τι λέει εδώ πέρα, πήγαινε σε διάφορες κοσμικές εκδηλώσεις και γκαλά υπασίας. Και διαγωνιζόντουσαν με καθαρό αίμα αραβικά άλογα του Νιάρχου. Είχαν καθαρό αίμα αραβικά άλογα. Και πηγαίναν σε γκαλά υπασίας. Αν είναι δυνατόν, μπρο, τι, ποιος το κάνει, που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν αυτά. Το 1970 όμως, η Ευγενία Λιβανού, που είναι η μητέρα του, βρέθηκε νεκρή στο ιδιωτικό νησί της οικογένειας. Οι τύποι είχαν και ένα ιδιωτικό νησί, της Πετσοπούλα, ήταν της οικογένειας Νιάρχου. Και αν και υπήρχαν, λέει, ίχνη ξυλοδαρμού, ο θάνατος αποδόθηκε σε υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Που δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Και γενικά ο Φίλιππος Νιάρχος απλά πήρε από τον πατέρα του πολύ μεγάλη περιουσία από όταν πέθανε κτλ. Όπως επίσης πήρε και το νησί και πήρε και μια τεράστια συλλογή με έργα τέχνης. Ο τύπος όμως δεν φαντάζεστε τι έργα τέχνης έχει. Ακούστε εδώ. Έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή πινάκων του Van Gogh, η οποία λέει περιλαμβάνει το self-portrait with bandaged ear του Van Gogh, όπου μόνο αυτός ο πίνακας κοστολογείται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και ο τύπος έχει τη μεγαλύτερη συλλογή του Van Gogh, οπότε παίζει να έχει πάρα πολλά. Έχει μέχρι και πίνακες του Πικάσο. Τον πίνακα Γιο Πικάσο που τον πήρε το 1989 για 48 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτός ο πίνακας τώρα παίζει να κοστίζει μπορεί και 100 εκατομμύρια. Επίσης ο τύπος έχει πολλούς πίνακες του Andy Warhol, όπου σίγουρα ξέρετε γενικά τις πίνακες του Andy Warhol, παίζει να τους έχετε δει παντού. Και ο τύπος έχει, λέει, το Green Car Crash, όπου το αγόρασε πριν 6 χρόνια για 71,7 εκατομμύρια ευρώ. Και πέρα από αυτά έχει, λέει, και έργα του Μαρίζιο Κατελάν. Αυτό δεν το ξέρω. Και πέρα από τους πίνακες και το νησί και αυτά που έχει, έχει και μια οικογενειακή βίλα στο Σεν Μόρις, την βίλα Μάργκουν, και έχει και το Hotel de Chanalilles στο Παρίσι. Έτσι κάτι λίγα μωρέ, έτσι. Έλα μωρέ τώρα και λίγο, όταν πάμε διακοπές στο Παρίσι, πού να μένουμε. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εντωμεταξύ το έχει ιδρύσει ο πατέρας του και το έκανε δωρεά στο δημόσιο το 2006. Εκτιμείται περίπου στα 630 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί εκείνο το πράγμα. Και η έκταση φτάνει, λέει, τα 210.000 τετραγωνικά μέτρα. Το μόνο που με ηρεμεί αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι αυτοί που είδαμε μέχρι στιγμής είναι μεγάλοι άνθρωποι. Οπότε, παιδιά, να ξέρετε, όλοι εμείς εδώ πέρα έχουμε λίγο ελπίδα ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνουμε billionaires. Ή έστω millionaires, ρε παιδιά.